Συνεχίζουμε με το Microsoft Teams και υπενθυμίζουμε ότι ο χρήστης από τις ρυθμίσεις εδώ στα settings μπορεί να αλλάξει τη γλώσσα την οποία θα εμφανίζεται η εφαρμογή Teams. Στην περίπτωση μας εδώ ο εκπαιδευτικός έχει επιλέξει την αλλαγή από αγγλικά σε ελληνικά και έτσι μπαίνοντας εδώ στις ομάδες του βλέπει τα διάφορα tabs, τα διάφορες καρτέλες δηλαδή, με ελληνικούς χαρακτήρες. Αντιπόστη είναι δημοσιεύσεις, τα files είναι αρχεία, το class note που είναι σημειωματάριο τάξης, τα assignments είναι αναθέσεις εργασιών και τα grades είναι οι βαθμολογίες. Ας δούμε τώρα πώς μπορούμε να εργαστούμε με το σημειωματάριο τάξης, το λεγόμενο class notebook. Εδώ, πατώντας τη ρύθμιση ενός σημειωματάριου τάξης του OneNote, επιλέγουμε το κενό σημειωματάριο και μας εξηγεί εδώ ότι δημιουργούνται τριών ειδών σημειωματάρια. Ένας χώρος συνεργασίας, το Collaboration Space, όπου τόσο εκπαιδευτικός όσο και οι μαθητές μπορούν να επεξεργαστούν το περιεχόμενο που ανεβαίνει, μία βιβλιοθήκη περιεχομένου, το Content Library, όπου ο εκπαιδευτικός ανεβάζει το περιεχόμενο, το επεξεργάζεται και οι μαθητές μπορούν απλά να το προβάλλουν, και για τον κάθε μαθητή δημιουργείται ένα ξεχωριστό δικό του σημειωματάριο, όπου ο ίδιος ο μαθητής μπορεί να το επεξεργαστεί, να το δει και να το επεξεργαστεί ο εκπαιδευτικός του, αλλά δεν μπορούν να δουν οι άλλοι μαθητές το σημειωματάριο αυτού του συγκεκριμένου μαθητή. Ας προχωρήσουμε με το επόμενο και στη δημιουργία εδώ του σημειωματαρίου του κάθε φοιτητή, του κάθε μαθητή, μας εισηγείται εδώ το Teams να δημιουργήσει 4 υποενότητες. Η ονομασία των ενοτήτων μπορεί να αλλάξει, μπορούμε να ορίσουμε εμείς οποιαδήποτε άλλη ονομασία θέλουμε στις υποενότητες του μαθητή και εδώ μπορούμε επίσης να προσθέσουμε και άλλες ενότητες. Αν προχωρήσουμε στη δημιουργία, βλέπουμε λοιπόν ότι μόλις έχει δημιουργηθεί το σημειωματάριο της τάξης μας. Έτσι. Εδώ μας δίνεται ένα επεξηγηματικό κείμενο και κάποιες εισηγήσεις και επιλέγοντας αυτό εδώ το μενού μας δείχνει ότι βρισκόμαστε στο σημειωματάριο της τάξης, στο εισαγωγικό σημείωμα. Εδώ είναι το collaboration space που λέγαμε ότι μπορεί εδώ στο χώρο αυτό να δημιουργούν τόσο εκπαιδευτικός όσο και μαθητές υλικό, επιλέγοντας εδώ που λέει σελίδα. Προσθέτουμε δηλαδή σελίδες σε αυτό το σημειωματάριο. Για παράδειγμα εδώ μπορεί να γράψει κάποιος και δίνοντας τον τίτλο στη σελίδα μπορεί εδώ να γράψει κείμενο και σε ένα ελεύθερο χώρο, με ένα ελεύθερο τρόπο να γράψει και πάλι εδώ κείμενο, να έρθει να το επεξεργαστεί, να κάνει εισαγωγή αρχείου, να κάνει εισαγωγή εικόνας, να βάλει κάποιο σύνδεσμο, να ηχογραφήσει τον εαυτό του και να αφήσει εδώ ένα ηχητικό αρχείο, να προσθέσει σύμβολα, να προσθέσει μαθηματικές πράξεις και ούτω καθεξής. Πηγαίνοντας πίσω στο αρχικό μενού, βλέπουμε ότι υπάρχει η βιβλιοθήκη περιεχομένου, που εδώ ακριβώς είναι ο χώρος όπου ο εκπαιδευτικός δημιουργεί σελίδες στο σημειωματάριο, στις οποίες θα ανεβάζει υλικό, το οποίο θα βλέπουν οι μαθητές, αλλά δεν θα μπορούν να διαγράφουν ή να επεξεργάζονται. Και βλέπουμε ότι πιο κάτω το OneNote Class Notebook έχει δημιουργήσει για τον κάθε μαθητή, τον Χρήστο, τη Δώρα και τον Νικόλα, το δικό τους σημειωματάριο, το οποίο έχει μέσα αυτές τις ενότητες, τις οποίες είχαμε ορίσει εξ αρχής για τον καθένα. Αν πάμε από την πλευρά του μαθητή, εδώ ο μαθητής που είναι συνδεδεμένος είναι ο Νικόλας, έχει και αυτός πάει στις ρυθμίσεις και έχει αλλάξει τη γλώσσα, μπαίνει στην ομάδα του και πηγαίνοντας στο σημειωματάριο της τάξης
παρατηρεί ότι έχει δημιουργηθεί το σημειωματάριο. Εδώ από το μενού εδώ πέρα βλέπει το Collaboration Space που, όπως έχουμε πει, είναι χώρος στον οποίο και ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές μπορούν να γράφουν σημειώσεις και να ανεβάζουν περιεχόμενο. Να το εδώ πέρα. Υπάρχει βιβλιοθήκη περιεχομένου και ο Νικόλας βλέπει το δικό του σημειωματάριο στο οποίο μπορεί να έρθει και να εργαστεί στην κάθε ενότητα. Και αν πάμε για παράδειγμα εδώ στις σημειώσεις, μπορεί να βάλει να προσθέσει εδώ σελίδες, να γράψει εδώ και πάλι να έρθει εδώ και να γράψει κείμενο. Μπορεί να έρθει να φέρει και με το ίδιο τρόπο αρχεία, εικόνες, ήχους κτλ. Αλλά επίσης μπορεί, όπως και ο εκπαιδευτικός βεβαίως, να σχεδιάσει. Να χρησιμοποιήσει το, είτε το mouse είτε ένα πενάκι και να πάρει χειρόγραφες σημειώσεις. Επιστρέφουμε πίσω στον εκπαιδευτικό και ο εκπαιδευτικός, εάν πάει τώρα εδώ στις σημειώσεις του Νικόλα, θα δει ακριβώς ότι ο Νικόλας έχει γράψει, έχει πάρει αυτές τις σημειώσεις. Άρα, πηγαίνοντας ξανά πίσω στο γενικό μας το κανάλι, βλέπουμε ότι από την επιλογή σημειωματάριο τάξης, εκπαιδευτικός δίνει ένα άλλο πιο δυναμικό τρόπο, πιο δημιουργικό τρόπο στους μαθητές του να δημιουργούν περιεχόμενο, να παίρνουν σημειώσεις και να διαμοιράζονται αρχεία και εργασίες με ένα άλλο διαφορετικό τρόπο.